Το θέμα είναι ότι κάποιοι υπάρχουν που του δίνουν βήμα του ανθρώπου. Και του δίνουμε και βήμα. Είναι απαράδεκτο για μένα να δίνουμε βήμα σε αυτού του ανθρώπου. Έχουμε ευθύνη ο Αρναούτογλου. Έχουμε ευθύνη όλοι μα. Δεν μπορώ εγώ επειδή θα κάνει νούμερα κάποιο το καλό. Έχω ευθύνη και εγώ για μένα. Εγώ για μένα υπάρχει η λογική τη συνευθύνη. Για μένα ήταν φάουλ του Γρηγόρη. Και το λέω ευθέω. Βεβαίω. Τον κάλεσε ο Γρηγόρη. Ποιο τι λόγο έχουμε για να κάνω 1% παραπάνω. Και τι έγινε. Δεν τροκοδοτούμε όλοι στην κοινωνία για το ποιο καλούμε και ποιο δεν καλούμε. Για μένα έχει λάθο ο Γρηγόρη. Είναι γνώμη μου. Δεν κατάλαβα. Είναι λάθο. Και εγώ μπορώ να κάνω και τα νούμερα. Δεν είναι τι κάνουμε για όλα και τα νούμερα. Έχει ανάγκη ο Γρηγόρη να κάνει νούμερα. Είναι πετυχημένο από του 2, 3, 4 πιο πετυχημένου παρουσιαστέ. Μπορεί να πει κάποιο αντίλογο. Έχει ενδιαφέρον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι ένα πρόσωπο που τι τελευταίε μέρε συζητιέται εξαιτία αυτή τη δήλωση. Δεν του δίνει βήμα. Να ακούσουμε και τη δική του πλευρά. Να σου πω κάτι. Ο Αμβρόσο έχει ενδιαφέρον. Έχει. Έχει. Αυτό, θα το καλούσε στην εκπομπή. Εγώ δεν το καλούσα. Συγγνώμη, δεν το καλούσα. Κανείς δεν το καλούσε. Ναι, όχι, κάποιοι μπορεί να το καλέσουν. Κάνετε λάθος, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ δεν το καλούσα. Έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη για το ποιος καλούμε. Για τον Γρηγόρη, ποια είναι η γνώμη μου. Εντάξει, και εγώ αν έκανα την εκπομπή του, δεν θα τον καλούσα. Το δεν τον καλούσα. Εκτός, επειδή δεν το είδα, δεν είδα τη συνέντευξη, συγγνώμη Γρηγόρη, εκτός αν τον αντιμετώπιζε όσο εχθρικά του αξίζει. Αλλά το πρόβλημα είναι ο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρη, στο τέλος, το έχουμε ξαναπεί. Ήταν κορυφαίο τέλεχος ενός κόμματος. Το οποίο τώρα το κόμμα μαζεύει τα τέτοια του. Τα απομεινάρια του. Και για λέμε γιατί. Δείτε το γιατί. Λίγο τα μυαλά σα που δεν τα ανοίξετε. Έχει δίκιο. Και βγαίνουν και υποψήφοι πρόεδροι του κόμματος και το στηρίζουν κιόλα. Και ζητάνε την ψήφα του κόσμου. Απλά δηλαδή γιατί δεν τα λέμε ρε παιδιά. Είναι... Όταν τα λέμε δεν βγαίνουν. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Τι βγαίνουν, εκείνο τον τρόπο. Ξέρεις τι, εγώ το παιδιά το μόνο που ήθελα να πω είναι, επειδή την είδα τη συνέντευξη, όσο και αποστροφή αν σου δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι όταν μιλάνε. Όσο και να λες ότι αυτό που ζεις είναι ένα θέατρο του παραλόγου στην Ελλάδα του 2015, αυτή την καψερή χώρα, που βλέπουμε ότι τελικά δεν έχουμε καμία σχέση με την Ευρώπη. Καμία σχέση με την Ευρώπη. Εδώ είναι κάτι χειρότερο από Βαλκάνιο. Χάλια, δηλαδή όταν το βλέπεις αυτό στην ελληνική τηλεόραση του 2015, παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι δεν ήταν φιλικός ο Αρναούτογλου απέναντί του. Όχι, μα δεν λέω ότι τον έγινε ο Αρναούτογλου. Δεν είναι αυτό το κάτω. Το θλιβερό είναι που βλέπουμε. Δεν λέω αυτό. Κάτσε, μην βάζεις πόνο πράγματα που δεν είπα. Δεν είπα το φώναξε για να τον προβάλλει. Όχι. Αλλά φωνάζοντας κάποιον άνθρωπο, ουσιαστικά του δίνει βήμα να προβάλλει τις απόψεις του. Αυτό είναι η αλήθεια. Το ξέρω αυτό. Δηλαδή αυτό του λέει, συγγνώμη, αυτό βγαίνει και βρίσκει συνέχεια εμένα. Γιατί το κάνει, για να τσιμπήσω, θα τσιμπήσω εγώ. Έλα. Ναι, αλλά είναι και τώρα καταπέσω. Έλα τώρα. Θα πω το όνομά του. Είναι δυνατόν. Όπως και να έχει, ο Γιάννης ο Σουγανέλης. Αλλά όλη η Ελλάδα τον βρίσκει. Τι. Όλη η Ελλάδα. Δεν θα ασχοληθώ με τον άνθρωπο. Έχει κατέβει σε εκλογές, έχει αποτύχει, έχει πάρει χίλιους σταυρούς. Το λέμε ο Φίκα. Ένα αποτυχημένο άνθρωπο. Και επανέρχεται.